περίφημη Mermaid της δανεικής πρωτεύουσας δεν είναι πια θλιμμένη νοσταλγός κάποιου πλοίου που έφυγε, αλλά φαίνεται ευχαριστημένη και χαρούμενη. Αιτία, οι αραβώνες της όμορφης πριγκίπισσας Άννας Μαρίας της Δανίας με το Βασιλόπουλο της Ελλάδος, τον διάδοχο Κωνσταντίνο. Η Κοπενχάγη φοράει τα γιορτινά της, με τα κτίρια σημεροστόλιστα. Τα περιστέρια φτερουγίζουν στην πλατεία του Δημαρχείου και οι πύργοι του Κρίστιανμπουργκ υψώνουν περήφανα στο σκανδιναβικό ουρανό τους οβελίσκους τους. Στο Ζάαλε, το σχολείο της πριγκίπισσας, θα σημειωθεί βέβαια μια απουσία. Ίσως αυτό είναι που φέρνει κάποια χαρούμενη αναστάτωση στις νεαρές συμμαθητριές της. Στο μεταξύ, στα βασιλικά ανάκτορα, στον πύργο του Αμαλίενμποργκ, οικοδομημένο από τους καιρούς του Χριστιανού του Έκτου, έχει αρχίσει κιόλας η κίνηση. Δημοσιογράφοι, φωτορεπόρτερς και οπερατέρ από όλο τον κόσμο τρέχουν να αποθανατήσουν κάθε στιγμή των Αραβών. Ενός γεγονότος που προσθέτει έναν ακόμη κρίκο στη χρυσή αλυσίδα που ένωσε Ελλάδα και Δανία από τον καιρό που ένας νεαρός βασιλόπες της Δανίας ήρθε στη μόλις απελευθερωθήσα Ελλάδα για να γίνει ο ηρωικός, ο ένδοξος και μαρτυρικός και χιλιαγαπημένος βασιλιάς της Γεώργιος ο Πρώτος. Οι ευτυχείς νηστευμένοι έχουν κατόπιν λίγο καιρό να μείνουν μόνοι. Όπως όλοι οι αραβωνιασμένοι έχουν και αυτοί τα όνειρά τους και τα σχέδια για το μέλλον. Συνδυάζεται με την αλλαγή της φρουράς των ανακτόρων που εκτελείται με περισσότερη μεγαλοπρέπεια από το συνηθισμένο. Στο πρόβλημα εντωμεταξύ έχει μαζευτεί λαός που θέλει να ευχηθεί το πριγκιπικό ζευγάρι. Από τον εξώστη του παλατιού, ο διάδοχος Κωνσταντίνος και η πριγκίπισσα Άννα Μαρία δέχονται τις ευχές και τις επιθυμίες σαν αίσιο ιονό που θα τους συνοδεύει στη ζωή τους. Οι ίδιοι ιονοί συνόδευσαν και τον βασιλιά Φρεντερίκο και τη βασίλισσα Ίγκριντ, όπως και τον βασιλέα Παύλο και τη βασίλισσα Φρεντερίκο, που τούτη τη στιγμή δεν είναι παρά ευτυχισμένοι γονείς. Τα νιάτα είναι γεμάτα ζωή και κίνηση. Ξεχύνονται στους δρόμους της Κοπενχάγης για ένα περίπατο, για μερικά ψώνια ή και απλώς και μόνο για να πούνε τα δικά τους. Κοίτα φαίνεται, τα νιάτα και ο έρωτας δίνουν γοητευτικό χρώμα στη ζωή και κανείς δεν μπορεί να έχει αντίληψη. Ωραίο πράγμα να περπατάς ξένιαστα στους δρόμους της Κοπενχάγης με μια χαριτωμένη κοπέλα στον μπράτσο σου. Τώρα βέβαια είναι και ο μπελάς του Γρηγόρη και του Σταμάτη. Αλλά ποιος προσέχει σε τέτοια μικροπράγματα όταν είναι αραβωνιασμένος. Αλλά καιρός να μεταφερθούμε τώρα στην πατρίδα του γαμπρού. Όλη η οικογένεια επιβιβάζεται στο αεροδρόμιο του Κάστρου.
μεταξύ η Αθήνα περιμένει ανυπόμονα και έχει για την περίσταση ντυθεί με λευκούς μανδύες. Λένε πως το χιόνι σημαίνει ευτυχία. Ένας ακόμη αίσιος Ιωνός. Όταν το αεροπλάνο φτάνει στο ελληνικό, η άφηξη αναγγέλλεται με 21 πυροβολισμούς από τα πυροβολία του αεροδρομίου. Τους ξένους, που είναι πια στενοί συγγενείς, υποδέχονται η ελληνική βασιλική οικογένεια, ο πρόεδρος της κυβερνήσεως και η κυρία Καραμανλή, το Υπουργικό Συμβούλιο, διπλωματικές αντιπροσωπείες, ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων και άλλοι επίσημοι. Σύντομη χειραψία με τα μέλη της κυβερνήσεως. Τα πλήθη του κόσμου έχουν μόνο το κρύο πιάσει θέσεις από νωρίς. Ουρανομίκης ξεσπούνει στο κραυγές όταν από τη λεωφόρο Συγκρού περνά το ανοιχτό αυτοκίνητο των μισθευμένων πριγκίπων. Ο διάλογος Κωνσταντίνος δεν έβαψε ποτέ να είναι το αγαπημένο βασιλόπουλο των Ελλήνων και είναι φανερό ότι και η χαριτωμένη πριγκίπισσα του Βορρά κατέκτησε από την πρώτη στιγμή την καρδιά του κόσμου. Στήλες του Ολυμπίου Διός, όπως είναι το έθνο, το Δημοτικό Συμβούλιο έρχεται το καλό όρισες στο Βεγγάρι. Ευκαιρία για τους δύο πατέρες να καμαρώσουν τα παιδιά τους άλλη μια φορά και ο ενθουσιασμός του κόσμου φτάνει στο κορύφο. Λίγο αργότερα, η πιο επίσημη συγκέντρωση. Τις έδωσε των βασιλικών ανακτόρων στην Αθήνα. Η βασίλισσα Φιδερίκη λάμπει από χαρά. Αλήθεια, τι άλλο μπορεί να κάνει πιο ευτυχισμένη μια μητέρα από την ευτυχία του αγαπημένου της γιου. Είναι σίγουρο πως τούτη κιόλας τη στιγμή κάνει όνειρα για το μέλλον, όταν σε λίγο καιρό ένα δεύτερο νεαρό ζευγάρι θα αρχίσει τη ζωή του από τον γραφικό ανάκτορο της Πεντέλης, τη Ροδοδάφνη. Την επόμενη μέρα, η πριγκίπισσα θέλει να γνωρίσει από πιο κοντά την πατρίδα του μέλλοντος συζύγου της. Και αρχίζει από πού αλλού, από την Ακρόπολη και τον Παρθενώνα, σύμβολα ακατάλυτα μιας πατρίδας αιώνιας. Έτσι, το ξεκίνημα του νέου ζευγαριού παίρνει κάποιον συμβολικό χαρακτήρα με το προσκύνημα στα αθάνατα μάρμαρα που πάνω τους έχει γραφτεί ανεξίτηλα η ιστορία του κόσμου. Την ένωσή τους χαιρετίζουν από τα βάθη των αιώνων της Ελλάδος οι θεοί, των Ελλήνων τα σύμβολα, ενός παγκόσμιου πολιτισμού η παράδοση και το ευγενικό και ανέσπερο είδωλο της ελευθερίας.